πολιτική συζήτηση. Από τη μία παρακολουθήσεις, υποκλοπές. Από την άλλη σενάρια εκλογών, με φόντο βέβαια ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, ανατιμήσεις και βέβαια την ώρα στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ένα κλίμα έκριθμο στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών. Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω θερμά, και τον κύριο Νίκο Ηγουμενίδη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στον κύριο Σενετάκη και στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν μπορώ να ξεκινήσω διαφορετικά από το θέμα των ημερών, το θέμα των τελευταίων 24 ώρων που δεν είναι άλλο από τα δημοσιεύματα γύρω από τις υποκλοπές, γύρω από τις παρακολουθήσεις με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα απίστευτο ψέμα ότι άτομα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση και μάλιστα το γνώριζε και ο ίδιος. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, τονίζει βέβαια η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για κρίσιμες ώρες για τη δημοκρατία και για τους θεσμούς και βέβαια για έναν ένοχο Πρωθυπουργό. Θα ήθελα, κύριε Σενετάκη, ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, όντως παρακολουθήσαμε χθες συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου για άλλη μια φορά είδαμε τον Πρωθυπουργό να δίνει καθαρές απαντήσεις απέναντι σε βρώμικες πρακτικές, απέναντι σε ατεκμηρίωτες καταγγελίες. Αυτός αντιπαρέθεσε θεσμικότητα και πολιτική ευθύνη. Όσο η αντιπολίτευση, κρυβόμενη πίσω και σερνόμενη πίσω από τους γνωστούς συκοφάντες, με τα σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης, προσπαθώντας να δημιουργήσει τα σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης όπως και τότε με την Νοβάρτης, όσο η αντιπολίτευση προσπαθεί να σύρει τη χώρα στο βούρκο όπως είδαμε με αυτά τα πρωτοσέλιδα, τόσο οι πολίτες θα αντιλαμβάνονται ότι όλοι οι πολιτικοί δεν είναι ίδιοι. Διότι τώρα είναι που χρειαζόμαστε εθνική ομοψυχία, τώρα είναι που χρειαζόμαστε κοινωνική αλληλεγγύη. Και εμείς αυτό κάνουμε, ενώ η αντιπολίτευση διαρκώς με τα ψέματα προσπαθεί να δυναμητήσει το πολιτικό κλίμα εις βάρος του Πρωθυπουργού. Όσο οι πολιτικές, οι δικές μας, πείθουν τους πολίτες και βλέπουν, όπως και από τα Γκάλοπ, ότι οι πολίτες μας πιστεύουν, μας εμπιστεύονται και δεν ακούνε, κλείνουν τα αυτιά σε αυτές τις σκευωρίες, τόσο χειροτερεύει το κλίμα, το τοξικό κλίμα που προσπαθεί να δημιουργήσει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την πρακτική, όπως σας είπα και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, με θεσμικότητα και με αλήθειες και με μέτρα που θα απαλύνουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τον κόσμο, θα πολιτευόμαστε μέχρι τις επόμενες εκλογές και εκεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα κριθούν όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλω μια ανωτελεία. Θέλω και ένα σχόλιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ηγουμενίδη. Η πρώτη ενέργεια του κυρίου Μητσοτάκη όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν να φέρει την ΕΕΠ στην ευθύνη του. Πίσω από ποιον συκοφάντη κρύβομαι? Έγινε ή δεν έγινε? Δεύτερον, η δεύτερη ενέργεια του κυρίου Μητσοτάκη ήταν να διορίσει διοικητή της ΕΕΠ έναν εκλεκτό του που για να τον διορίσει, για να μπορέσει να τον τοποθετήσει στη θέση της διοίκησης της ΕΕΠ, άλλαξε τον νόμο. Ποιος κρύβεται πίσω από συκοφάντες? Τρίτο, όταν ξεκίνησε να ξεσπάει το σκάνδαλο, πέρα από το τι βγήκε στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες, δεν είναι μόνο θέμα των τελευταίων ημερών, πέρασε η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή τροπολογία, με την οποία απαγόρευε την ενημέρωση όσων προηγουμένως είχε αρθεί η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους για να ενημερωθούν. Εδώ κρύβομαι πίσω από συκοφάντες ή αναφέρω γεγονότα που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης? Πολύ σωστά τα λέει, κύριε Ηγουμενίδη, αλλά τι σχέση έχουν με το θέμα αυτά? Τι σχέση έχουν με το θέμα? Όσο λειτουργούσε λοιπόν και παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης, ο ένας από την ΕΕΠ, ο άλλος από το Predator, με το που σταματάει η παρακολούθηση από την ΕΕΠ για τον έναν, αρχίζει η παρακολούθηση από το Predator, και με το που σταματάει η παρακολούθηση από το Predator για τον δεύτερο, αρχίζει η παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Πώς δεν συνδέονται? Πέμπτο, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε τίποτα. Τότε γιατί απέλυσε τον ανιψιό του και τον εκλεκτό του στην ΕΕΠ? Γιατί τους έδιωξε και γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να απαντήσει? Έκτο, και πέστε μου, ποιος κρύβεται πίσω από συκοφάντες, κοινούς συκοφάντες?
Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το είπατε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας, που μιας από τις εφημερίδες, ότι δεν ανέχεται ούτε εκβιασμούς ούτε πιέσεις. Άρα όλος αυτός ο πόλεμος πλέον γίνεται και παρακολουθούμε έναν ισχυρό πόλεμο που αναγνωρίζει και ο κύριος Μητσοτάκης οικονομικών και διαπλεκόμενων συμφερόντων ανάμεσα σε νυν και προηγούμενους υποστηριχτές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κουμπάρος της οικογένειας μέχρι χθες σήμερα είναι συκοφάντης που πιέζει με αφορμή ένα στημένο παιχνίδι. Αυτά δεν είναι στοιχήσεις πίσω από συκοφάντες. Αυτά είναι μια πραγματικότητα στην οποία η Νέα Μάλιστα. Δημοκρατία, στην οποία κύριε η κυβέρνηση κύριε Σενετάκη, κύριε Σενετάκη, ο λόγος ο κύριος Σενετάκη. Όπως ακριβώς τώρα ο κύριος Οικουμενίδης, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ ευρύτερα, συγχαίουν δύο διαφορετικά πράγματα. Συγχαίουν την νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, στην οποία εξήγησε ο Πρωθυπουργός γιατί υπήρχαν οι παραιτήσεις των υπευθύνων, καθότι είπε ότι πολιτικά ήθελαν να το διαχειριστούν παρότι ήταν νόμιμο διαφορετικά, και συγχαίουν πάλι, όπως σας είπα, επίτηδες την χρήση των παράνομων λογισμικών, το οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα και το οποίο όλη η Ευρώπη προσπαθεί να διασφαλίσει το απόρριτο των επικοινωνιών, με σκοπό να μπλέξουν τον Πρωθυπουργό σε ένα τέτοιο κυκαιώνα και να προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες ότι πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Κάτι το οποίο είναι αστιότητες. Εμείς λοιπόν για το Predator και το παράνομο λογισμικό, τα οποία είπε και στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ναι, κυκλοφορούν από κύκλους τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε και τους οποίους έχουμε ζητήσει από τη δικαιοσύνη να τους αποκαλύψει, και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, να θωρακίσουμε κι άλλο τη χώρα θεσμικά, απαγορεύοντας πρώτοι εμείς στην Ευρώπη το εμπόριο τέτοιων λογισμικών στην Ελλάδα. Επομένως γίνεται σκόπιμη σύγχυση εδώ πέρα για να μπλέξουν πάλι τα πράγματα και να βγάλουν ένα συμπέρασμα που αυτοί θέλουν, πάντα μέσω των συκοφαντών και των γνωστών εφημερίδων που προκαλούν τέτοιου είδους εξελίξεις, οι οποίες όμως στην πορεία πάντα καταπέφτουν και στα μάτια της ελληνικής. Μάλιστα, κύριε Σενετάκη, μια απάντηση για να αλλάξουμε και θεματική. Κύριε Οικουμενίδη, συγγνώμη. Δηλαδή, παρακολουθεί η ΕΕΠ έναν άνθρωπο και τη μέρα που σταματάει η παρακολούθησή του από την ΕΕΠ αρχίζει από το Predator. Αυτό είναι τελείως, είναι τελείως συμπτωματικό. Κύριε Οικουμενίδη, νομίζω ότι η θέση του βουλευτή δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε υποθέσεις. Εδώ εμείς πρέπει να μιλάμε με τεχνήρια. Φανταστείτε αν εμείς κάνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις για τέτοια λεπτά θέματα, πόσο επικίνδυνοι γινόμαστε για την ίδια μας τη χώρα. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να πάρει και άλλες προεκτάσεις. Επικίνδυνη είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, ξέρετε, η απόσταση και το... Επικίνδυνη είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λέω ότι δεν είναι επικίνδυνο να τον παρακολουθεί η ΕΕΠ και να σταματάει την παρακολούθησή του τη στιγμή που τη σταματάει να την αρχίζει το Predator. Επικίνδυνο είναι να παρακολουθεί τον άλλον τον Predator και τη στιγμή που σταματάει, να αρχίζει η παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Αν αυτά είναι συκοφαντίες, αν αυτά είναι τυχαίες συμπτώσεις, έπρεπε να αφήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να συζητηθούν. Ένα θέμα, επιτρέψτε μου, το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια και θα κάνουμε πολλές κουβέντες και όχι, το επόμενο κοιτάτε, διάστημα. Για μένα δεν είναι έτσι. Για μένα ο πολιτικός βούρκος που έχει και αναδύεται αυτή τη στιγμή από το Μαξίμου, από αυτόν τον παρακρατικό θύλακα παρακολουθήσεων του Μεγάρου Μαξίμου, έχω απόλυτη επίγνωση του τι λέω και το επαναλαμβάνω, ο πολιτικός βούρκος και η δυσοσμία που αναδύεται από αυτόν τον παρακρατικό θύλακα παρακολουθήσεων του Μεγάρου Μαξίμου, πραγματικά κατά τη γνώμη μου προσβάλλει ανοιχτά την κοινωνία που υποφέρει, προσβάλλει ανοιχτά την πατρίδα μας και πλέον ελάχιστη Μάλιστα, αξία λοιπόν, έχουν τα όσα δηλώνει το Βενίδη. Θέμα ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο σχόλιο. Ένα πολύ σύντομο μετά για να αλλάξουμε. Αυτό που θα ήθελα για να κλείσουμε το θέμα. Κύριε Οικουμενίδη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν τον κόσμο. Δεν αφορούν μόνο οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές. Κύριε Σενετάκη, λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Λίγα δευτερόλεπτα. Μετά από αυτές τις ατεκμηρίωτες καταγγελίες, το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
Και αυτή θα αποφανθεί για όλα αυτά που δυστυχώς επικαλείται αυτή τη στιγμή και ο κύριος Ιγουμενίδης. Το ίδιο έγινε και με την Οβάτη, όπου 10 λοιπόν άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και ουδής δεν πήγε καν στο δικαστήριο. Προσέξτε, δεν τεκμηριώθηκε λοιπόν, καν. Λοιπόν, δίπλα τώρα στις παρακολουθήσεις υπάρχουν θέματα όπως η ακρίβεια, όπως η ενεργειακή κρίση, η αύξηση βασικών καταναλωτικών αγαθών που προβληματίζουν και οι πολίτες, με φόντο βέβαια και τα σενάρια για εκλογές, ζητούν απαντήσεις. Κύριε Σενετάκη, ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Νέα Κρήτη στο πρωτοσέλιδο. Λογαριασμός ρεύματος ενός επιχειρηματία από τα 1.500 ευρώ έφτασε 36.000 ευρώ. Τι απαντάτε σε αυτές τις περιπτώσεις και αν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι και σήμερα έχουν βοηθήσει? Κύριε Παναγιωτόπουλε, παρακολουθούμε όλοι μας με αγωνία αυτό το ράλι των τιμών της ενέργειας. Το Υπουργείο, ο κύριος Κρέκας, έχει παρέμβει και παρεμβαίνει διαρκώς με πολλά εκατομμύρια επιδοτήσεων, προκειμένου το ρεύμα στα νοικοκυριά να έχει μια πολύ μικρή επιβάρυνση σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να έχει. Και όλοι μας βλέπουμε στους λογαριασμούς μας ποιο θα ήταν το νούμερο που θα πληρώναμε αν δεν παρενέβαινε το κράτος. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχω και εγώ ενημερωθεί. Είναι από τις περιπτώσεις που θα ελέγξω και εγώ προσωπικά για να δω τι έχει συμβεί. Πάντως, με γενική ομολογία, από τον περασμένο Μάρτιο όπου παρεμβαίνει το κράτος, οι τιμές είναι αυξημένες, όχι με αυτή τη μορφή βέβαια την οποία είπατε το παραδείγματος, το οποίο πραγματικά και εμένα που μου στείλανε την επιστολή, που προξένησε πολύ μεγάλο η πλειονότητα πάντως της κοινωνίας και των πολιτών αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες, κύριε Σενετάκη. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση, πέραν του ενεργειακού κόστους, βλέπετε ότι και με τα μέτρα, όπως τα μέτρα στο σούπερ μάρκετ, με το καλάθι του νοικοκυριού και με μια καινοτόμα, θα έλεγα, λύση που προσπαθεί να κρατήσει έστω στα βασικά είδη προσιτές τιμές στα προϊόντα τα οποία χρειάζεται μια οικογένεια για να ζήσει, και διαρκώς με επιδοματικές πολιτικές στοχευμένες κυρίως στους ευάλωτους, επιδιώκει να αμλύνει τον πόνο και τη δυσκολία που έχουν οι πολίτες για να τα απεξέλθουν. Μήπως θα πρέπει να πιάσουμε λίγο πιο ζεστά ένα παγκόσμιο την ενίσχυση του εισοδήματος και να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτή την πολιτική των επιδομάτων, αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο? Κοιτάξτε, εδώ ας πούμε υπάρχει η μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τη μείωση του ΦΠΑ και την ανοίγω μόνος μου τη συζήτηση, γιατί την έχουμε αναλύσει διεξοδικά, την ανέλησε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Θεωρούμε ότι οι οριζόντιες μειώσεις σε αυτό το πληθωριστικό κύμα δεν θα βοηθήσουν, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα βοηθήσουν, δεν μας εξασφαλίζει κανείς ότι θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά. Γιατί θεωρούμε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα χαθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και δεν θα φτάσει στον πολίτη. Οπότε επιδιώκουμε να κάνουμε στοχευμένα μέτρα από τους ευάλωτους, προκειμένου να έχουμε ένα καλό κουμπαρά να ενισχύσουμε την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Ιγουμενίδη. Να μιλήσω λίγο. Την καθημερινότητά του την ξέρει ο καθένας μας. Και δεν χρειάζεται να τους μιλήσω σε κανέναν από τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή για την καθημερινότητά του. Θα ήθελα να δώσω τη συνολική όμως μεγάλη εικόνα. Πληθωρισμός 10%. Δεύτερον, στοιχεία του είναι της ΓΕΣΕ, του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ, όχι ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ που θα πει κανείς ότι είναι υποκειμενικά και συκοφαντικά. Οι νοικοκυριά με μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Τρίτο δεδομένο. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Ελλάδα είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβάρηση των νοικοκυριών από τους λογαριασμούς ρεύματος και την τρίτη χειρότερη επίδοση στην επιβάρηση των νοικοκυριών από λογαριασμούς φυσικού αερίου. Τέταρτο στοιχείο. Τα υπερκέρδη στην ενέργεια στους 5 παρόχους, σε 5 οικογένειες, σε 5 τραστ, σε 5 ανθρώπους, τα υπερκέρδη στην ενέργεια μόλις το τελευταίο δίμηνο ήταν 1 δις. 1 δις. Τον Οκτώβριο, πριν από 10 μέρες το κλείσαμε το μήνα αυτόν, η χονδρεμπορική ήταν 232 ευρώ και η λιανική ήταν 583 ευρώ,
για τα νοικοκυριά δεν 595, 2,5 φορές πάνω. Εδώ για όλη αυτήν την εσχροκέρδεια δεν φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εδώ μετράει κανείς σε αυτήν την μεγάλη εικόνα τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα έχει εκφράσει πολλές φορές. Στο ερώτημα με τους λίγους ή με τους πολλούς προτιμάει τους λίγους. Στο ερώτημα με τους εργαζόμενους ή με την ελίτ προτιμάει την ελίτ. Η κοινωνική πολιτική δεν είναι κοινωνική ελεημοσύνη. Και δεν μπορείς πραγματικά να εφαρμόσεις κοινωνική πολιτική, δηλαδή πολιτική ενίσχυσης των οικονομικά δύναμων, των οικονομικά ασθενέστερων αυτών που έχουν ανάγκη πραγματικά την κοινωνική πολιτική, δεν μπορείς ουσιαστικά να την εφαρμόσεις αν στις ιδεολογικές σου αφετηρίες και στην ιδεολογική σου πλατφόρμα δεν έχεις την ισότητα των ανθρώπων, την υπεράσπιση, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, δεν έχεις την προστασία της εργασίας, δεν έχεις την προστασία της πλειοψηφίας της κοινωνίας και αντί αυτών προτάσεις την προστασία των λίγων, τα κέρδη των λίγων σε βάρος πραγματικά της συνόλου της κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς ζούμε αυτά τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κατάσταση καθημερινά επιδεινώνεται και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αν θέλετε, πραγματικά η συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου που θα αλλάξει το ρου της πολιτικής ιστορίας, που θα αλλάξει τα πράγματα σε όφελος της κοινωνίας, είναι σήμερα επιτακτικό καθήκον, επιτακτικό Μάλιστα. πολιτικό καθήκον για κάθε προοδευτικό Μάλιστα. άνθρωπο. Έχουμε δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση. Και εξελίξεις στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, να αλλάξουμε θεματική, λίγο να τρέξουμε, έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο κομμάτι της ενέργειας είμαστε η πρώτη χώρα που κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μιλήσω έχουμε, για τα αποτελέσματα, έχουμε φτιάξει το μηχανισμό ανάκτησης των υπερκερδών, ο οποίος αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως πρότυπο και θα τον υιοθετήσουν και οι Ευρώποι. Και πόσα έχετε εισπράξει από τα υπερκέρδη? Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα είναι και βρίσκεται μέσα στις λύσεις τις ευρωπαϊκές και δεν αποτελεί το πρόβλημα όπως αποτελούσε το 2015-2019 με την κυβέρνηση του κύριου ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σενετάκη, με συγχωρείτε, με κάθε σεβασμό. Κύριε Σενετάκη, με κάθε σεβασμό, με συγχωρείτε. Είπατε ότι φτιάξατε το μηχανισμό. Ναι, ναι, εγώ είπα τη μεγάλη εικόνα, δεν αμφισβητήσατε κανένα από τα στοιχεία που είπα. Εγώ λέω λοιπόν, φτιάξατε το μηχανισμό και παίρνετε για να πάρετε τα υπερκέρδη πίσω και να τα γυρίσετε στην κοινωνία. Πόσα έχετε πάρει? Πόσα ευρώ, όχι χιλιάδες, ούτε εκατομμύρια, ούτε δις από τα δις που φάγανε τα πέντε τραστ. Πόσα ευρώ? Κύριε Ομενίδη, έχει απαντήσει η κυβέρνηση για τα νούμερα τα οποία διαρκώς εσείς αμφισβητείτε. Τα νούμερα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, την απάντηση, ΣΥΡΙΖΑ την απάντηση και νούμερα μάλιστα. Δεν έχουν καμία σχέση. Κύριε Σενετάκη, κύριε Ομενίδη, μην πούμε στα νούμερα τώρα. Νομίζω κουράζεται και ο τηλεθεατής. Λοιπόν, ναι, ωραία, ακριβώς αυτό λέω. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε και πόσο σοβαροί είμαστε αυτό και να αφήσουμε αυτά τα ωραία τα οραματικά που κύριε είπε Σενετάκη, ο κύριος λοιπόν, Ιγουμενίδης, τα οποία μου παραπέμπουν στο 14 πριν βγει ο έχουμε και τα ελληνοτουρκικά ωστόσο που μας αφορούν και μας προβληματίζουν και θέλω και ένα σχόλιο με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει το θέμα και να φέρνει στο τραπέζι τα 12 μίλια, να αναφέρεται στην οριοθέτηση ΑΟΣ με Λιβύη και το σχετικό ενδεχόμενο βέβαια και να αναφέρεται να τοποθετείται για έρευνα υδρογονανθράκων. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Σενετάκη. Και να προσθέσω για να βάλουμε και κάτι καινούριο στην κουβέντα, το οποίο εγώ το συνδέω με τα ελληνοτουρκικά αλλά και τα γεωπολιτικά, η απόφαση του Πρωθυπουργού να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αυτή τη στιγμή γεωστρατηγικά αποτελεί κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει και εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό το οποίο είπατε των ελληνοτουρκικών και της εξωτερικής πολιτικής. Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση για εμένα, διότι κατά τη γνώμη μου, γιατί μας βγάζει πια από το μνημονιακό κάδρο της αναγκαστικής εκποίησης της ελληνικής περιουσίας προκειμένου να αποπληρώσουμε το χρέος μας και βλέπουμε έτσι ότι μετά από 10 χρόνια αρχίζουμε και παίρνουμε πια γερά τη χώρα στα χέρια μας για να πάρουμε αποφάσεις που είναι εθνικά εποφελής για τη χώρα. Για μένα αυτή η απόφαση θα τη δούμε και στο μέλλον. Είναι εξαιρετικά σημαντική και συνδέεται σε όλο αυτό το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα, κύριε Γουβενίδη. Εξαιρετικά σημαντικό επίσης είναι η έναρξη των ερευνών, κάτι το οποίο έρχεται ως αντιστάθμισμα σε όλο αυτό το οποίο ζούμε και επιπρόσθετο σε αυτό το οποίο τόσο καιρό λέμε ότι η Ελλάδα πια αλλάζει και θα γίνει ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, κάτι πολύ σημαντικό και κάτι βέβαια το οποίο αυξάνει την αντιπαράθεση με εμάς με την Τουρκία, στην οποία Τουρκία έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θα την ακολουθήσουμε σε αυτή την ρητορική και στην ανταλλαγή σχολείων επικριτικών. Εμείς, κύριε Παγιωτόπουλε, με την ενεργή διπλωματία που έχουμε αποφασίσει και εκτελούμε όλο αυτό το διάστημα, με τις διμερείς σχέσεις αλλά και κυρίως με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, μάλιστα, δημιουργούμε μια αποτρεπτική ισχύ που θεωρούμε ότι πρέπει η Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και Γουμενίδη, να λύσουμε όποια διαφορά έχουμε. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, μιλάμε για μια κοινή γραμμή που πρέπει να υπάρχει και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση διαχρονικά προς η σωστή κατεύθυνση τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε. Αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρομαι στην εξωτερική πολιτική. Βεβαίως. Στην εξωτερική πολιτική αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μας χρειάζεται ένα συνολικό, ενιαίο και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο να έχει τελικό στόχο την εμπλοκή της Τουρκίας σε ένα ουσιαστικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο. Με τούτη την έννοια η πρώτη κίνηση που κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνει είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης και στο Καστελόριζο, μια δήλωση που έχουμε κάνει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα και κυρίως δια του πρόεδρου του κόμματος, ο οποίος εκφράζει συνολικά και τις θέσεις μας για τα ζητήματα. Βεβαίως και οι έρευνες που ανακοινώθηκαν είναι σε μια τέτοια πορεία, πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική, πρέπει ωστόσο να αφήσουμε αυτήν την επικοινωνιακή διπλωματία, η οποία είναι το βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης. Επίσης να πω ότι εμέσως, πριν όμως σαφέστατα, στην Αλεξανδρούπολη που είναι έτσι αλλιώς και τα λοιπά, άρα δεν προχωράμε στην ιδιωτικοποίηση, βλέπουμε ότι έστω και έτσι, πράγματι, σε αυτό το θέμα που επιμένει ιδεολειπτικά η Νέα Δημοκρατία, την ιδιωτικοποίηση διαφόρων θεμάτων και πλούτου της χώρας μας, ότι όντως αυτό δεν είναι σωστή γραμμή, δεν είναι σωστή πολιτική και πρέπει αυτό να ανατραπεί. Γιατί εντάξει, η Αλεξανδρούπολη έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, αλλά ποιο λιμάνι της χώρας μας δεν αξίζει? Ποιο αεροδρόμιο της χώρας μας δεν αξίζει? Μάλιστα. Γιατί δεν αξίζει η ΔΕΗ δημόσια κλπ. Με τούτη την έννοια, όντως πρέπει να δούμε συνολικά αυτή την πολιτική στην οποία υποκλίνεται η Νέα Δημοκρατία. Και για να κλείσω λίγο σε σχέση με το θέμα της ακρίβειας που συζητάμε πριν, επειδή λίγο βία το σταματήσαμε, τι να εξαντλήσει κανείς. Τι να εξαντλήσει, μην ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω καθώς θα ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να πω απλά ότι αύριο η κυβέρνηση θα πάρει μια απάντηση από τους εργαζόμενους τους ίδιους στην κινητοποίηση που θα γίνει ακριβώς ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην ανεξέλεγκτη εσχροκέρδεια στην ενέργεια, ενάντια στην απορρίθμιση της εργασίας και των εργασιακών. Είστε έτοιμοι για εκλογές, κύριε Γουμενίδη? Είστε έτοιμοι για εκλογές? Εμείς ζητάμε τις εκλογές από πέρσι το Δεκέμβριο. Πιστεύουμε ότι, όπως σας είπα και πριν, είναι πατριωτικό καθήκον για όποιον, κάθε προοδευτικό και δημοκράτη άνθρωπο, να δημιουργεί αυτό το τεράστιο ρεύμα που θα αλλάξει την πολιτική πορεία της χώρας σε όφελος των εργαζομένων, σε όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και ένα κομμάτι αυτού είναι αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία να εκφραστεί και στις εκλογές. Μάλιστα, εκλογές στο τέλος της τετραετίας, κύριε Σενετάκη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ένα γρήγορο σχόλιο για το ποιος υποκλίνεται στις μνημονιακές πολιτικές. Να πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που δημιούργησε το υπερταμείο και ενεχειρίασε όλη την υπόλοιπη ελληνική περιουσία στους ξένους. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επίσης για την κριτική για τα 12 μίλια, να πω πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που χρησιμοποίησε το δικαίωμα και μεγάλωσε την Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Σενετάκη, απλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι, κύριε Σενετάκη. Και ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έτσι. Μα δεν γίνεται.
Επί πέντε χρόνια δεν έκανε τίποτα. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έλεγε για τα 12 μίλια. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ για να απαντήσετε. Εκλογές θα έχουμε το 2023, όπως έχει πει ο κύριε Σελετάκη, η Νέα Δημοκρατία είπατε. Και πλέον μπορούμε όλοι να καταλάβουμε λοιπόν, ότι... Συγχωρείτε, μια ερώτηση στον κύριο Σενετάκη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έλεγε και... Η Νέα Δημοκρατία έλεγε για τα 12 μίλια. Η διάρκεια της κυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε σε εκλογές κανονικά. Πρέπει να κλείσουμε. Μια μικρή ερώτηση. Μόνο μια μικρή ερώτηση. Για τα 12 μίλια. Δεν θα πάω τίποτε άλλο. Για τα 12 μίλια. Όταν στην αλλαγή του Υπουργού Εξωτερικών... Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κοντζιάς παράδεδε το Υπουργείο Εξωτερικών στον τότε Πρωθυπουργό και παρέμεινε Πρωθυπουργός και έγινε και Υπουργός Εξωτερικών στον Αλέξη τον Τσίπρα, που έθεσε το θέμα των 12 μιλίων και της δουλειάς που έκανε τότε, μέχρι τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την επέκταση των 12 μιλίων στο Ιόνιο. Τι θέση πήρε η Νέα Δημοκρατία? Αυτό μόνο υπενθυμίζεται μας, κύριε Μεσενετάκη. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε και το έκανε πράξη τώρα. Τι μου λέτε, ότι δεν προλάβατε ή ότι θα μου πείτε ότι δεν το κάνατε? Η εξωτερική πολιτική ουσιαστικά σου λέει λοιπόν, και όχι επικοινωνιακή. Δεν το κάνατε. Κύριε Σενετάκη, κύριε Γουμενίδη. Η κυβέρνηση του ΘΑ δεν κάνατε τίποτα και δεν προλάβατε τίποτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλύψαμε πολλές θεματικές. Ακούστηκαν οι απόψεις και των δύο κομμάτων, εκπροσώπων βέβαια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ.